Γεια σου, μωρό μου. Γεια. Τι. Έπλεγες. Γιατί αγαπώ. Τι έγινε με τη Στέλλα. Τίποτα. Μιλήσαμε λίγο έντονα. Είναι αλήθεια, Λουκά. Θέλει να προχωρήσει τη σχέση της με το Ρούσο. Μάλιστα. Και ο πατέρας σου. Δεν το ξέρει. Πώς γίνεται αυτό. Τι πώς γίνεται, ποιος θα το πει. Εγώ ή η μαμά μου. Ας είπε έχει υπέρταση, θα το ανέβει πίεση 25. Δεν μπορώ, Λουκά, θα με τρελάνει. Αυτό είναι χάλια. Όχι, όχι, όχι. Αυτό μας έλειπε τώρα. Στην κατάστασή σου. Θέλει διαζύγιο. Και μου ζητάει να το αναλάβω εγώ. Πικράθηκε κιόλας. Λέει ότι δεν την καταλαβαίνω και ότι είμαστε συντηρητικοί. Κοίτα, απ' την άλλη, έχει κάθε δικαίωμα να ξαναφτιάξει τη ζωή της, έτσι. Δεν μπορείς εσύ να της υπαγορεύσεις τι θα κάνει ή με ποιον. Συγγνώμη, εσύ τώρα με ποιον είσαι. Δεν πετάω τη σκούφια μου για το Ρώσο και το ξέρεις πολύ καλά. Αλλά αν είμαι ερωτευμένη μαζί του, τι μπορώ να κάνω εγώ. Με πειράζει, αλλά δεν μπορώ να της το απαγορεύσω. Μπορώ όμως εγώ. Ηρέμησε, αγαπούλα μου. Γιατί αν επιμείνεις, θα το φουντώσεις όλο αυτό και θα γεννήσουμε πριν της ώρας μας. Όχι. Γνώμη μου, ανάλαβε το διαζύγιο και τερνάρε το. Και τι θα πω στον μπαμπά μου. Πώς θα το κοιτάξω στα μάτια. Θα καταλάβει ότι είσαι με το μέρος του. Και εσύ εντωμεταξύ θα το πηγαίνεις από Δευτέρα σε Δευτέρα, σαν τις δίαιτες. Αχ, ρε Λουκά. Δεν ξεγελιέται έτσι, Στέλλα. Δεν ξέρεις. Μπορεί να της περάσει όλο αυτό και να τελειώνουμε. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλά τα πράγματα. Τα έχουμε πρόβλημα. Δεν θέλω να μαλώνω μαζί της, αλλά δεν μπορώ, Λουκά. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ αυτό τον δεσμό με το Ρούσο. Και μάλιστα με την έγκριση της Αμαλίας. Καλά, η Αμαλία δεν δίνει τόσο εύκολα την έγκρισή της. Πού είναι η παγίδα, λες. Εγώ επιμένω. Μήπως και η Αμαλία το θέλει το διαζύγιο, επειδή έχει κάτι στη ζωή της. Και η Στέλλα της έρχεται κουτί. Λες. Αλλιώς η Αμαλία θα ουρλιάζε. Και για να μην ουρλιάζει, κάτι τρέχει. Για σκέψη του. Τι να πρωτοσκεφτώ πια. Πάνω απ' όλα ο έρωτας, μωρό μου. Ας το να κάνει τη δουλειά του. Ποιος είναι? Εγώ. Δεν το πιστεύω. Αυτά τα κάνω εγώ. Τα ρήφα τι θες εδώ, ρηφιάτικα. Να σε ταράξω. Άστα αυτά που ξέρεις. Δεν περνάνε σε μένα. Άνοιξε ρε ηλίθεια είναι η πήγον. Με τη Δάφνη είμαι. Άνοιξε παιδί μου. Γεια σας. Γεια. Τι είναι Δάφνη. Συγγνώμη ρε παιδιά. Συγγνώμη, πραγματικά. Όχι, ρε Δάφνη, μη ζητά συγγνώμη. Ο ηλίθιος έρχεται σπίτι όποτε το καπνίσει. Τι θες, ρε, να σ' αρπάξει από το λαρίκι. Τι της έκανες, κοπέλα, σκην έτσι. Έχουμε πρόβλημα με τον μπαμπά μου. Ωχ, πολλοί πατεράδες πλάκωσαν σήμερα. Βούλωσε τώρα, αγόρι μου, να ακούσεις. Τι έπαθε ο Ηλίας. Δεν είναι καλά, ρε παιδιά, δεν. Έχει αφαιθεί εντελώς. Έχει πέσει σε μελαγχολία. Δεν θέλει να φύγει με τίποτα από εκεί μέσα. Έφτασε σε σημείο να μου πει ότι από εκεί μέσα θα φύγει μαζί με τα χαλάσματα. Σε αυτή την ηλικία δύσκολα ξεριζώνονται το σπίτι τους. Αυτή η ηλικία να δεν το δίνει. Πήγε η Εύα και της μίλησε. Ανένδοτη αυτή. Λουκά μου, μπορείς να πας να της ζητήσεις μια παράταση. Μέχρι να τον πείσουμε να φύγει σιγά σιγά από εκεί. Πες ρε αγόρι μου, πες ότι εμείς φύγαμε. Απλώς ζητάμε λίγο χρόνο για να μείνει ο Ηλίας. Ναι, βρε Λουκά μου, εσύ έχεις τον τρόπο να την πιέσεις. Πού να την πιέσω, ρε παιδιά, στην πρέσα. Λουκά, ο πατέρας μου είναι πατέρας όλων μας. Το ξέρεις αυτό. Μπα, ο Λουκάς δεν έχει ανάγκη. Τώρα έχει καινούριο πατέρα. Του κουτιού. Ρε Λουκά. Εντάξει, μωρέ, το κουβέντιασα λίγο με τον Νικόλα. Στην προσπάθειά μου να συνειδητοποιήσω ότι ο Ρούσος θα είναι ο νέος μου μπαμπάς. Τι θα σου είναι ο Ρούσος. Συγγνώμη, έχω χάσει τίποτα. Άστο, μπέρδεμα. Ο Ευκλήδης, πατέρας της Νόρας και κατ' επέκταση δικός μου πατέρας. Ο Ρούσος, μέλλον πατριός της Νόρας και κατ' επέκταση δικός μου πατριός. Ο Ηλίας, πατέρας όλων. Βέβαια μου λείπει ο βιολογικός μου πατέρας.
και ο Βενέτης, αλλά από πατεράδες έχω πλεόνασμα. Ωραία, δεν αφήνουμε τώρα τις βλακίες να ασχοληθούμε με τον Ηλία. Ναι, Λουκά μου, σε παρακαλώ. Θα πας να τις μιλήσεις. Εγώ να πάω, αλλά δεν νομίζω ότι θα καταφέρω τίποτα. Την τελευταία φορά βριστήκαμε. Άσε να το σκεφτώ μέχρι το πρωί. Για δω τι θα κάνω. Δεν πρόκειται να τον αφήσω έτσι τον Ηλία. Τι οφείλω την τιμή? Στη μαύρη μου καντήφλα. Δεν μου είναι καθόλου ευχάριστο και καθόλου εύκολο, πρέπει να σου πω, που αναγκάζομαι να ξαναπατήσω εδώ μέσα. Και μάλιστα για να σε παρακαλέσω. Παρακάλια ακούω. Για την ΕΔΕΜ να υποθέσω. Για την ΕΔΕΜ να υποθέσεις. Τη θέση μου την ξέρεις. Η ΕΔΕΜ δεν είναι προσπόληση. Ω, αυτό το ξέρω. Δεν ήρθα γι' αυτό. Ήρθα να σε παρακαλέσω να μας δώσεις 1-2 εβδομάδες καιρό ακόμα. Γιατί έχουμε ένα πρόβλημα με τον πατέρα της Δάφνης, την κύριε Ηλία. Τι πρόβλημα? Δεν θέλει να φύγει. Τα παιδιά έφυγαν, αλλά εκείνος αρνείται. Δώσε μας, σε παρακαλώ, 1-2 εβδομάδες καιρό ακόμα, για να καταφέρουμε να τον πείσουμε. Μάλιστα. Βρες μου έναν καλό λόγο για να το κάνω.